για τις ένοπλες ληστείες στην Πάφο, δύο συλλήψεις, κύριε Νικολάου. Ναι, χαίρετε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Όντως, έχουμε προβεί σε συλλήψεις δύο προσώπων, χθες το απόγευμα, ενός 25χρονου και ενός 26χρονου. Όσον αφορά τον 26χρονο, φαίνεται να εμπλέκεται σε δύο ληστείες. Η μια περίπτωση ήταν στις 14 Ιανουαρίου. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση από τα εστιατόρια, από τα περίπτερα, απολογούμε. Και η δεύτερη ήταν στις 4 Τρίτου και αφορούσε περίπτερο. Ο δεύτερος, ο 25χρονος, έχει συλληφθεί συνολικά για 4 ληστείες σε περίπτερα, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ της 12 με 16 του μήνα. Μία διάρρηξη στην πόλη Χρυσοχούς και μία κλοπή και ακολούθησε εντρισμός του ίδιου αυτοκινήτου που συνέβηκε κατά την τελευταία εβδομάδα. Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου σε ξεχωριστές διαδικασίες. Ο μεν 26χρονος εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για 7 μέρες. Όσον αφορά τον 25χρονο, έχει υποβάλει έτοιμα για δικαστική αρρωγή και η διαδικασία αναβλήθηκε για αύριο το πρωί. Μάλιστα, άρα δηλαδή πλέον όλες αυτές οι ληστείες που έπαιρναν τις ταμιακές μηχανές και έφευγαν, φαίνεται ότι είναι αυτοί πίσω από αυτές, από όλα αυτά, από όλη αυτή τη δράση. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Αλλά σίγουρα αναζητούμε και άλλα πρόσωπα, καθότι σύμφωνα με τη μαρτυρία, στις πλήστες περιπτώσεις ήταν πέραν του ενός προσώπου. Σε μια περίπτωση δύο, σε άλλες περιπτώσεις τρία πρόσωπα. Οπότε συνεχίζουν οι εξετάσεις τόσο για εξασφάλιση περαιτέρω μαρτυρίας, αναζήτηση των κλοπημαίων, αλλά και εντοπισμό και σύλληψη των προσώπων που συμμετείχαν επίσης στις ληστείες μαζί με τους συλληφθέντες. Μάλιστα. Αυτά από την Πάφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε,